Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων και των Ιμών, των Αγίων Προπαγέρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Και την ψυχή χρυσόνματα στάντος δούλους Σπυρίδωνος, εσκηνές δικαιοντάξε, Αμήν. Και κόρτες Αβραάμ αναπαύσε, Αμήν. Και με τα δικαίων συναριθμίσε, Αμήν. Αυτόν μεν συγχωρήσε, ημάς δε λεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Αιωνίας μοιόξ μακάριστε και έμνεστε αδελφέ ημών. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της προσπάθειας του αημνήστου του Σπύρου για ό,τι πρόσφερε σε αυτό το ευλογημένο χωριό της Ορεινής Άντρου. Η έλλειψη του είναι πλέον πολύ δεδομένη και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή που δεν θυμόμαστε το χαμόγελό του, την καλοσύνη του, ακόμα και τα μικρά του όμορφα μειονεκτήματα τα οποία μας μάθανε να αγαπάμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Και αυτός ιδιαίτερος αγάπησε και τους ανθρώπους, αλλά και τον τόπο αυτόν. Αυτό που μένει πίσω και μας δίνει κουράγιο και υπομονή σε όλους είναι ότι και εμείς μπορούμε μέσα από την άδειά μας να βοηθήσουμε τον τόπο μας, τον συνάνθρωπό μας, το νησί μας. Γιατί να κάνουμε μεγάλα και ωραία πράγματα. Αυτό που θέλει από όλους είναι να ξεχάσουμε ότι το εγώ και να το κάνουμε εμείς. Να μην κοιτάξουμε ποιος θα είναι πρώτος. Το Ευαγγέλιο λέει, συμφέρει να είσαι τελευταίος, να κάνεις πολλά πράγματα, να μην σε ξέρει κανένας, αλλά στη συνείδηση των ανθρώπων να φαίνεσαι πάντοτε πρώτος. Ο Σπύρος πάντοτε θα είναι ο πρώτος. Μπράβο στο Σύλλογο που σκέφτηκε να κάνει αυτό. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή που δέχτηκε να γίνει η παρούσα εκδήλωση, την κυρία Βουλευτή, τον επερχόμενο δήμαρχο που είναι παρόν στην παρούσα εκδήλωση και όλους εσάς που κάνετε τον κόπο να τιμήσετε με την παρουσία σας την τιμητική αυτή ημέρα για την αξιολόγηση του δρόμου αυτός φέροντας το όνομα του Σπύρου. Εύχομαι η αγάπη του να μας συντροφεύει, να έχουμε ένα καλό ευλογημένο χειμώνα, μια και πλέον διάγουμε τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Καλούμενες και ευλογημένες γιορτές σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σε οδό Σπύρου Καλά, θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο για τις άοπλες προσπάθειές του για να το φτιάξουμε αυτό που είδατε σήμερα. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι για τον Σπύρο, ξέρετε όλοι ποιος ήταν ο Σπύρος, ξέρετε όλοι τι έχει προσφέρει στο χωριό. Εγώ αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Αδάνατος. Ο Σπύρος, εκτός από πρόεδρος, εκτός από επαγγελματίας, εκτός από οικογενειάρχης, εκτός από έναν απίστευτο φίλος, ήταν ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός για το χωριό μας. Ήταν πάντα εκεί, στις δύσκολες, στις εύκολες στιγμές, όταν υπήρχε μια κλιματική κρίση, καιρική συνθήκη εδώ στην Άρνη, ο Σπύρος ήταν πάντα εκεί να βοηθήσει τους χωριανούς. Ο Σπύρος ήταν ο πρώτος που συνάντησα όταν ήρθα στην Άρνη 9 χρονών και η απώλειά του μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή μέρα, εκτός από συγκινητική, είναι και μια μέρα να σκεφτούμε και να θυμηθούμε τον Σπύρο, όχι ότι τον έχουμε ξεχάσει, εμείς που είμαστε κοντά του. Ήταν ο πρώτος από όλους μας, ο οποίος έκανε οικογένεια. Εμείς ήμασταν 20-22. Δεν είχαμε πάει ακόμα, δεν είχαμε τελειώσει τα πανεπιστήμια που είχαμε πάει. Ο Σπύρος ήταν πρωτοπόρος ακόμα και εκεί. Γεννήθηκε η Λασκαρό, η πρώτη κόρη. Εμείς από τη χαρά μας τότε, θυμάμαι, είμαστε στο μεευτήριο και ανάψαμε πούρα μέσα στο μεευτήριο και μας πετάξαν έξω. Πετάξαν και τον Σπύρο έξω. Τον επανήλθε πάλι μέσα. Μετά γεννήθηκαν άλλα δύο καταπληκτικά παιδιά, η Ελένη, ο Νικόλας. Μαζί με την Ειρήνη ξεκινήσανε με πολύ μεγάλη δυσκολία να αγοράσουν μια τσάπα. Αυτή η τσάπα τη χρεώθηκε, τη δούλεψε, την έβγαλε και μετά έφτιαξε αυτά που έφτιαξε. Τώρα, ως πρόεδρος, ο Σπύρος,
το 2009 που αποφασίσαμε να μπούμε όλοι να συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε για το χωριό, ο Σπύρος, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάντα πρωτοπόρος. Δεν έλεγε πώς και τι, έλεγε θα το κάνουμε. Και μου έλεγε μέσα κολυδά, μέσα κολυδά. Και προχώρησαμε. Έτσι γίνανε αυτά τα πράγματα, όλα αυτά, η προέκταση, όλα τα μικρά και μεγάλα έργα, βοήθεια σε εκκλησίες, βρύσες, κτίρια, τα πάντα ήταν υπό την καθοδήγηση και την ιδέα του Σπύρου. Αυτά ως πρόεδρος. Αλλά εγώ, και τελειώνοντας, θα θυμάμαι τον Σπύρο ως άνθρωπο, ο οποίος ήταν πάντα, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την προσφορά. Η Ειρήνη, η αδερφή Μαρία, η Λασκαρό, η Ελένη και ο Νικόλας έχετε μεγάλη παρακαταθήκη από το σύζυγο, από τον πατέρα, τον αδερφό, και εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον γνωρίζαμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος να μιλήσει. Ο Δήμαρχος, να ξέρετε ότι ουσιαστικά εκείνος μας έδωσε την ιδέα για να κάνουμε όλο αυτό και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την άμεση υλοποίηση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε την παρουσία σας, κύριε Μονογιού, που είστε εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σουσούδη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, γιατί είμαι αρκετά συγκινημένος. Αυτό δεν φαντάζομαι ποτέ ότι θα γινόταν να μίλαγα για τον Σπύρο σε παρελθόντα χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η ζωή μας επιφυλάσσει διάφορα πράγματα. Είναι τιμή όταν φεύγεις από τη ζωή να σε τιμάνε οι συντοπίτες σου. Ο Σπύρος αποτελεί πρότυπο της νεολαίας, πρότυπο για μας που ασχολούμαστε με τα κοινά. Θέλω να πω στον πατέρα το ότι να νιώθει υπερήφανος, στα παιδιά του να μιμούνται το έργο του. Συναισθάνομαι τον πόνο που έχει περάσει αυτή η οικογένεια, δύσκολες στιγμές, όμως κρατήστε μέσα στην ψυχή σας το έργο του και προχωρήστε με το όραμά του. Έτσι και εκείνος θα είναι χαρούμενος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν λόγια για τον αγαπημένο μας Σπύρο. Η απώλειά του πραγματικά μας έχει φέρει το θρήνο σε όλο το νησί και στο χωριό του. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο, ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, ένας άριστος επαγγελματίας, όπου είχα τη χαρά και τη τιμή να τον γνωρίσω πριν από 25 χρόνια σε μια ιδιωτική δουλειά. Γνώρισα έναν άνθρωπο τότε, έναν πολύ φιλότιμο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που μιλούσε και γελούσε, ήταν πάντα με το χαμόγελο, σε κέρδισε από την πρώτη στιγμή, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια, έναν άνθρωπο ο οποίος μετά, μαθαίνοντας, βλέποντας, λάτρευε το χωριό του, το σύλλογο, ένας εθελοντής, ο οποίος ήταν μπροστά σε όλα, κρατά το χαμόγελό του, κρατά τη δύναμή του, στην οικογένειά του εύχομαι κουράγιο και να συνεχίσει το έργο του και θα τον θυμόμαστε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη. Να είστε καλά.